Σκέφτομαι τρεις μέρες ολόκληρες, κυριολεκτικά. Τι να σας πω. Για το Παύλο το Φύσερ που σκοτώσατε. Δεν έχει μεγάλη σημασία η αλήθεια, τι θα σας πω. Απλά εννοείται ότι λυπάμαι, στεναχωριέμαι και φοβάμαι όπου υπάρχει βία, είτε είναι ένας φόνος, είτε είναι μια απότομη κουβέντα και μια αρνητική ματιά. Και αυτό βία είναι. Και επειδή ειδικά αυτά τα πιο εύκολα, τη γλώσσα και τα μάτια, τα έχουμε καθημερινώς, τα έχουμε και χειρότερα καμιά φορά. Το ίδιο με τρομάζει όμως ο τρόπος που μαθαίνουμε και συνηθίζουμε τα πάντα και τα γιορτάζουμε καμιά φορά στην επέτειό τους. Ελπίζω απλά να γίνονται παραδείγματα. Όχι για εμάς τους ίδιους, αλλά για τα παιδιά μας. Θα σου πω ένα τραγούδι παλιό που λέει «Αγρίμια και αγριμάκια μου». Έχω ακούσει μια συνέντευξη στον Αρχάγγελο της Κρήτης στην Κλαρονίκο. Και λέει ότι τα ελάφια δεν ήταν τα ελάφια και τα γρήμια δεν ήταν τα γρήμια, που λέει το τραγούδι, μα ήταν οι πολεμιστάδες. Εκείνο τον καιρό που γράφει το τραγούδι υπήρχε ένας πόλεμος συνεχής και δεν βλέπω το λόγο να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Απλά δεν είμαστε στις απέναντι όχθες και τα βουνά να πολεμάμε με βόλια. Πολεμάμε με το πιστεύω μας και την άποψή μας και εκεί που στεκόμαστε. Αυτό είναι το τραγούδι. Δηλαδή με το βουνά και με πού είναι το όχθος σας. Agrimnya jauh.